συνέλευσή του. Εμείς είμαστε πραγματικά πολύ ευχαριστημένοι που μια έκθεση που πέρασε αυτά που ξέρετε όλοι τα τελευταία χρόνια πραγματικά ζει μια αναγέννηση και ευχαριστούμε πολύ για αυτό. Θέλω να το πω σαν έκθεση, σαν διευθυντή της Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Έτοιμο Πολιτισμού και το Δήμο Θεσσαλονίκης, γιατί πραγματικά θυμάμαι με το Δήμαρχο και με τον Αντροπολιτή στην Αθήνα τις προσπάθειες που γίνανε για να κατηγορηθεί αυτή η έκθεση και νομίζω καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που φέτος είναι πραγματικά μια διεθνής έκθεση και το δείχνουν αυτό τα στοιχεία. Θα έχουμε συμμετοχή 290 ειδωτών, παρουσία 300 συγγραφέων, 500 εκδηλώσεις, 900 ομιλητές. Κεντρικό θέμα της έκθεσης είναι το πλήθος ως πρωταγωνιστής στη λογοτεχνία και την ιστορία. Έχουμε τιμόμενη την ισπανόφωνη λογοτεχνία. Έχουμε το φεστιβάλ, έχουμε μάλλον τα εγγένεια ουσιαστικά του έτους γλώσσας και λογοτεχνίας Ελλάδος-Ρωσίας. Έχουμε το έκτο φεστιβάλ νέων λογοτεχνών. Πραγματικά αυτή η έκθεση έχει καθιερωθεί σαν ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός στην πόλη και νομίζω τα επόμενα χρόνια μπορεί να παίξει έναν διεθνή ρόλο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Εγώ θέλω να πω τα υπόλοιπα λεπτομέρειες θα τα πούνε και ο Μανώλης Αμπιβλής και η Έλλη Βυσίλου και ο κ. Παναστασίου. Εγώ θέλω να πω ότι όσοι έχετε περπατήσει αυτές τις μέρες στο Θρησκευτικό Κέντρο θα καταλάβετε γιατί είναι επίγο να προχωρήσουμε στην ανάπλαση. Γίνεται πραγματικά ένας οργασμός από γεγονότα και από εκδηλώσεις. Χρειαζόμαστε άλλο επίπεδο χώρο. Το λέω αυτό αστειευόμενο και λίγο. Καταλαβαίνετε ότι η ανάπλαση είναι για μας το μεγάλο σμίγμα τα επόμενα χρόνια. Για να υποστηρίξω αυτό που λέω, ξέρετε ότι υπάρχει αντροέκθεση, υπάρχει μια πολύ σημαντική εβδομάδα που αφορά το design. Η Θεσσαλονίκη Design Week που είναι όσοι είχαν την ευκαιρία μέσα στο Μέγαρο Μουσικής που εγώ την είχα την ευκαιρία και ευχαριστώ την Έλλη και τη Χρυσή που με πίεσε να είμαι εκεί είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει μια μητρόπολη του design και όταν λέμε design μιλάμε για πολλά πράγματα. Άρα έχουμε λοιπόν την εβδομάδα design παράλληλα με την έχουμε στο Ευρωπαιδείο Συνεδριακό Κέντρο την έκθεση Comic Con. Είναι παράλληλα η γαστρονομική έκθεση που αφορά την Κρήτη. Γενικά είναι ένας οργασμός και πιστεύω ότι το επιστέγασμα, το σημαντικότερο γεγονός είναι η έκθεση βιβλίου. Εγώ το λέω για μένα την ώρα πολύ επανειλημμένα, ότι για μένα προσωπικά είναι αγαπημένη μου έκθεση. Αισθάνομαι πάλι ότι εκεί μέσα υπάρχει ένας οργασμός αποκλειστικά δρόμενα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω την Φόβη την Ζαχαράκη, την υπεύθυνη εκμεριά μας έκθεσης, τον Γενικό Διευθυντή και τον Διευθύνων Δασίκου, τον Κυριάκο και τον Αλέξη, τον Μανώλη Καπιμπινή για την πολύ μεγάλη βοήθεια, τον συγχρονισμό, την Όπη, την Εκατογεωργίου, την Έλλη Κυρισίδου, μαζί αυτά τα χρόνια βέβαια με την υποκτία και με την υποστήριξη του Δημάρχου καταφέραμε και κάναμε την έκθεση, μια σημαντική διεθνή έκθεση και τον Δήμαρχο μας, τον Γιάννη Κοντικάρη. Σας ευχαριστώ πολύ και εμείς λέμε ότι αυτή η έκθεση θα συνεχίσει τα επόμενα χρόνια να παίζει αυτό το σημαντικό ρόλο στα πολιτικά γεγονότα της χώρας. Ευχαριστώ πολύ. Δήμαρχε. Καλησπέρα και από μένα. Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι έχουμε τώρα πέντε παραδοσιακέ μέρε στο Δήμο για να κατανεμηθούν οι χώροι όπου θα μπορούν οι όλοι οι υποψήφοι εργολαβέ, περιφερειάρχε, δημοδήμαρχοι, κοινωνικοί σύμβουλοι κλπ. Να κατανεμηθούν οι χώροι. Και θα καταλήξουμε ότι κάναμε μια πρόταση τώρα που θα καταλήξουμε ότι
καλά, ήταν από 2-3 χρόνια, δεν θυμάμαι καλά το πιέζοντα. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο ότι η διεκδίκηση του κάθε φορά δεν ήταν το παραπάνω. Η φετινή προτάσταση ήταν πιο έντονη από το πιο ζωντανή από κάθε άλλη φορά. Και αυτό όχι μόνο γιατί δεν το σχέδιο με το πρόβλημα του Ιταλού, αλλά γιατί έχουμε την παράταση δηλώσει σε διάφορα σημεία της πόλης. Είναι η μετάδοση που θα φέρνει στα 80 χρόνια από την κρίση της σχετικής ιδιοκτήτης της Αλεμπούργου, που πάρει τότε στο λέω την κοινωνική του αγαπητοί στη στιγμή του κύριου του Κυριακόπουλου, κατά που όμως αυτά μετά τα πιέζει. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν δύο πράγματα. Ένα είναι απολύτως απλή του πια η έκθεση του βιβλίου να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη. Τι εννοώ με αυτό. Το φεστιβάλ κινηματογράφου ήδη είναι η ζωντάνια που είναι στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να μην θυμόμαστε κάθε χρόνο από το κεντρικό κράτος ότι να στηρίξουμε την έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά πρέπει όλο αυτή τη στήριξη να ξεκινήσει από εδώ. Να είναι εδώ, να μιμηθούμε το φεστιβάλ του Μαδουάη. Και αυτό γιατί, αν δείτε τις παράλληλες εκδηλώσεις του κ. Δημήτρη, στο πρώτο μέρος, όλοι που είναι παράλληλες, σε διάφορα σημεία της πόλης, θα πει ότι η πόλη αγκαλιάζεται την πόλη. Άρα πρέπει από αυτό το αγκάλιασμα να βγει η καινούργια, ας πούμε, αντίληψη για την έκθεση του κ. Δεν φτάνουν μόνο οι εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις κοιτάνε τους συμφέροντες, να ακούγεται τους συμφέροντες του κ. Αλλά δεν υπάρχει μια τόσο έντονη διάθεση από την πόλη να στηρίξουν το βιβλίο. Και βάζω σε μια εποχή όπου εγώ βλέπω τα κόλια. Δεν διαβάζω βιβλία. Έχω το τέτοιο, το κομπιούτερ, όχι μέρα από εκεί. Εγώ δεν μπορώ να διαβάζω, δεν έχω κομπιούτερ. Μην κοιτάτε με να πούμε αυτό το κομπιούτερ, το κομπιούτερ. Αλλά πια το βιβλίο πρέπει να δει πάλι στο ζέμα και φαίνεται. Εγώ αυτό που τις παρέλα του βιβλίου του ζήτου, φαίνεται ότι πάλι το βιβλίο αντιστέκεται και αντιστέκεται πολύ τώρα τα ελληνικά μέσα του βιβλίου. Όχι ότι αυτά θα απαγορευτούν όλοι και θα ακούν και θα πεθάνουν. Υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αλλά και αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο τέλος. Αυτή λοιπόν η αντίληψη που ήταν η πρώτη είναι ότι πρέπει η έκθεση του βιβλίου να αυτονομηθεί περισσότερο και να εξαρτάται απολύτως από την πόλη. Τώρα ποια είναι η πόλη. Είναι η έκθεση, είναι τα δημιουργία, είναι ο Δήμος, είναι όλες οι επαγγελματικές οργανώσεις που είναι φτάνω. Τώρα υποφελούνται από αυτή την ιστορία. Δεν είναι μόνο ο Δήμος ο οποίος έχει μια διάθεση να κάνει πράγματα, είναι ο περιπτωτικός. Είσαι πέρα στο κουμπάκι αυτό. Η αυτή που είναι όλοι άλλοι από τα ρεστοράκια και τα ταξί μέχρι τα μεγάλα καταστήματα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Και ένα τελευταίο, θα πρέπει ο συνδυασμό των διαφόρων των κοινωνιών να πρέπει να είναι το βάρο. Το κόμπι. Το περιβάλλον τη βαρύτητα είναι ένα σωρό κοινωνιών. Για να μπορέσουμε, ας πούμε, κοιτάξτε, έχω κάνει ένα σχέδιο. Τα παιδιά μου έρχονται σε εξετάσεις τώρα, από εκεί, από εκεί, από εκεί, από εκεί. Λοιπόν, δεν θα έρθουν ποτέ τίποτα, ούτε σπέτρα, ούτε σπέτρα, ούτε σπέτρα. Πρέπει να γίνονται σε περιόδους όπου τα παιδιά, γιατί αυτά είναι το μέλλον μας, αυτά είναι εκεί που πρέπει να μεταφερθούν, πρέπει να μπορούμε να προσελκύουμε τις εξετάσεις. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Ο κ. Παναγασίου, μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου που είχε καθηγητή στο Αθηνικά, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Ευχαριστώ και εγώ καταρχάς όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα για να μας ακούσετε. Βεβαίως πρέπει να ξεκινήσουμε τις οφειλόμενες ευχαριστίες στον πρόεδρο της Χελέξπο, τον κ. Τζίκα. Θερμόλογες ευχαριστίες στον Δήμαρχο και τον Μουτάρη και στην κυρία Χρυσίδου επίσης και βεβαίως σε όλους τους ανθρώπους από την πλευρά του ελληνικού δημοσιοπολιτισμού, σε όλους τους ανθρώπους του ελληνικού δημοσιοπολιτισμού, τους αφανείς
κύρωνες κάθε χρόνο της έκθεσης του βιβλίου και στο Μανώλη του Μιγλίου, στην Όπηρη Χατζηγυριακή, στον Βασίλειο Κιμούλη και με την παράδειξη βεβαίως να μεταφέρω τις ευχαριστίες μου και σε όλους τους υπόλοιπους, ακόμη και αφανείς που βρίσκονται πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να ευχαριστήσουμε επίσης τους χορηγούς της φετινής έκθεσης, τη Βουλή των Ελλήνων, όπως και πέρυσι, η στήριξη της είναι πάρα πολύ σημαντική. Επίσης όμως την Αιτζία, τα ελληνικά πετρέλαια, την εταιρεία Βίκος για τις χορηγίες που πρόσφερε στην φετινή διοργάνωση. Οι εκδότες αυτονόητα πρέπει να τους ευχαριστήσουμε και αυτούς, όλους τους Έλληνες εκδότες που συμμετέχουν στην φετινή έκθεση, η οποία φετινή έκθεση συνεχίζει τα χαρακτηριστικά που είχαν και οι προηγούμενες, βεβαίως σε έναν βαθμό θα έλεγα υπερθετικό. Δηλαδή, όπως είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως, οι παρουσίες φέτος και από την άποψη των εκδοτών και από την άποψη των εκδηλώσεων και από την άποψη των συγγραφέων, αλλά κυρίως από την άποψη των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις, φτάνονται φέτος τα 900 άτομα, ένας αριθμός πραγματικά απίστευτος για ένα τέτοιο γεγονός, για ένα τετραήμερο γεγονός όπως είναι η έκθεση. Δεν θα μιλήσω περισσότερο για τις τιμόμενες χώρες, για τις ανώτερες χώρες. Θα σας πω ένα μόνο σου βιβλίο στη συνέχεια και για την πλευρά, για αυτή την πτυχή της έκθεσης, αλλά και για τις σχέσεις Ελλάδος-Ρωσίας που επίσης τιμώνται στην φετινή έκθεση. Θα πω μόνο δύο λογάκια όσον αφορά τους άξονες που επίσης υπηρετούμε φέτος με την φετινή έκθεση βιβλίου, δηλαδή τον άξονα του χρόνου, του χώρου και επίσης τον άξονα των σχέσεων. Όταν αναφέρομαι στον άξονα του χρόνου, έχουμε να τιμήσουμε, τιμούμε πάλι, όπως κάθε χρόνο τιμούμε επαιτίους γεννήσεων ή θανάτων σημαντικών προσώπων της νεολογικής λογοτεχνίας ή γενικότερα λογογραμμάτων. Αναφέρομαι μόνο στον Κωστή Παλωμά, στον Βυζινό, στον Σουρή, που έχουν φέτος τέτοιες επαιτίους δικές τους. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ και στον Μανώλη Τρενταφυλλίδη. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένα ειδικότερο αφιέρωμα σε κάποιον Έλληνα, ο οποίος δεν είναι λογοτέχνης, αλλά τη σχέση με τη γλώσσα δεν χρειάζεται να σας την περιγράψω από σήμερα. Έχω λοιπόν ένα αφιέρωμα στον Μανώλη Τρενταφυλλίδη και θα υπάρχει ειδικός χώρος, ειδικά διαμορφωμένος χώρος, του περίπτωση 15, με παρουσίαση φωτογραφιών από τα τεκμήρια της πλούσιας συλλογής του αρχείου Τρενταφυλλίδη. Δεν θα μιλήσω άλλο για νούμερα, θα τα πούμε, θα τα ακούσετε αυτά στη συνέχεια, θα τα διαβάσετε βεβαίως και στα βιβλία τύπου και πάλι να σας ευχαριστήσω όλους που είσαστε παρόντες και στηρίζετε αυτό το πραγματικό κάλεσμα παιδείας και πολιτισμού όπως έχει γίνει κάθε χρόνο η έκθεση βιβλίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Παναστασίου, για την αντιλήμα του πολιτισμού και για την ευχαριστώ και εγώ που είσαστε σήμερα εδώ. Είναι όλο ο Δήμαρχος Ξάλλου. Εγώ θέλω απλώς να προσθέσω ότι πραγματικά ο μήνας Μάιος είναι ο μήνας της Θεσσαλονίκης, θα έλεγα. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα, σαφώς αυτά συνδέονται επίσης. Δηλαδή έχουμε το κεντρικό άξονα, αν θέλετε, και έτσι σχεδιάστηκε και τα περισσότερα, το κεντρικό άξονα την έκθεση βιβλίου. Δημιουργήθηκαν και διάφορες συνεργασίες μεταξύ των άλλων διοργανώσεων. Δηλαδή το κόμμα συμμετέχει στην έκθεση βιβλίου, με μια δράση την οποία υποστηρίζουμε, το design που ήδη συμμετέχει στην διεθνή έκθεση βιβλίου, με κάποιες δράσεις και έκθεση την οποία δημιουργούμε. Άρα όλο αυτό το πράγμα που θέλουμε να πούμε ότι με αυτό το πράγμα δείχνουμε ότι πραγματικά η έκθεση βιβλίου δεν είναι απλώς μια φουάρα εμπορική, δεν είναι μια φουάρα η οποία υποστηρίζει απλά και μόνο το βιβλίο, αλλά το τι σημαίνει. Το τι σημαίνει το βιβλίο σαν
ανθρώπους επαφής επικοινωνίας είναι ο λόγος. Και ο λόγος ακριβώς δεν είναι μόνο μια έντυπη μορφή, αλλά είναι ο λόγος με τον οποίο μπορείς να φανταστείς, μπορείς να σκεφτείς, μπορείς να δημιουργήσεις. Άρα μέσα σε αυτό το πράγμα περιέχονται όλες οι άλλες τέχνες. Περιέχεται η φωτογραφία, περιέχεται η κινηματογράφος κλπ. Θεωρώ ότι μία δημιουργία και μία υποστήριξη του φεστιβάλ να γίνει στη Θεσσαλονίκη, να έχει πλέον την έδρα, τα γραφεία του κλπ. Εδώ, μπορεί και έχοντας στη Θεσσαλονίκη όλες τις άλλες υποδομές του φεστιβάλ κινηματογράφου. Τα μουσεία του φωτογραφίας κλπ. Τα μουσεία τα υπόλοιπα, το νέο θεατρικό κόμμα κλπ. Θα μπορούσαν ίσως να δώσουν οι 17 βιβλιοθήκες που υπάρχουν στο 15 βιβλιοθήκες και η μία και δική. Η δημόσια βιβλιοθήκη που υπάρχει τώρα πηγαίνει. Όλα αυτά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια πιο δυναμική παρουσία και δυναμικό προγραμματισμό για όλη τη χρονιά, σε όλη τη χρονιά. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να υποστηριχθεί και είναι μια ιστορία που όλοι το θέλουμε, κατά συνέπεια και με μια δυναμική που θέλουμε να δώσουμε όχι μόνο στην πόλη μέσω της έκθεσης, αλλά και σε όλη την περιοχή για να ανοίξουμε, αν θέλετε, στις γειτονικές χώρες, ώστε να έχουμε μια παρουσία και εμείς εκεί και αλλά και αυτοί εδώ, θα πρέπει να δούμε να υποστηρίξουμε αυτό. Αυτή την προοπτική και αυτή τη συνέχεια της έκθεσης. Θεωρώ ότι κλείνει ένα μεγάλο κύκλο, ένα σημαντικό κύκλο φέτος η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου και θα πρέπει να τη δούμε με διαφορετικό σκεπτικό, μια διαφορετική προοπτική. Σύνδεση με την πόλη, σύνδεση με την περιοχή, σύνδεση με τους φορείς, σύνδεση με τους δημιουργικούς ανθρώπους με σκοπό την ανάπτυξη της χώρας, την ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα. Στην Έκθεση Βιβλίου, ο Δήμος της Θεσσαλονίκης με τις περιφερειακές βιβλιοθήκες και με την Γενική Βιβλιοθήκη συμμετέχει σε ένα πλούσιο πρόγραμμα και με όλες τις παράλληλες δράσεις τις οποίες κάνουμε τα υπόλοιπα φεστιβάλ νομίζω ότι δημιουργείται μια καλή παρουσία και υποστηρικτική στην Έκθεση Βιβλίου. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια και τα λόγια. Last but not least, ο Μανώλης Επιβλής, ο Γενικός Διευθυντής του Πολιτικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Θέλω να πω τη μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει προσωπικά ο Μανώλης με την ομάδα του, με την Όφη, με όλους αυτούς που ασχολούνται, με την πραγματικά και δημόσια για την βοήθεια και την αναγέννηση του σε ευκά τα παιδιά του Μανώλη. Ευχαριστώ πολύ καλύτερα για τα καλά λόγια. Προσπαθούμε καλύτερο να κάνουμε. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια νομίζω και εγώ δεν είμαι μηχανικό κάπως ότι η έκθεση έχει πάρει το πάνω της. Θα σας γνωρίσω λίγο πρώτα για τους φετινούς στόχους και θα μιλήσουμε και για το μέλλον μετά. Στην φετινή διοργάνωση, όπως ξέρετε, έχουμε τιμόμενες τις χώρες της Ισπανικής Λογοτεχνίας. Αυτό είναι μια δημιουργή συνέχεια της περσινής. Πέρυσι ήταν τιμόμενη η Καλοκομεία, είχε πάρα πολύ καλά η έκθεση αυτή και δεν είναι προφανώς τυχαίο ότι είναι εδώ μαζί μας παρόν το Λίπρε, ο οποίος είναι ο πρόξενος της Δημοκρατίας της Αμερικής, τον οποίο ευχαριστούμε που μας τιμάει την παρουσία του. Η επιλογή λοιπόν της Ισπανικής Λογοτεχνίας είναι επιλογή στο να δημιουργηθεί μια γλώσσα τέτοια στην κοινωνία και σε όλα αυτά τα χώρα. Αυτό δεν μπορεί βέβαια να γίνεται επάγγελμα, θα επανέλθουμε στις χώρες. Απλώς θεωρούμε ότι πρέπει να ανοιγόμαστε, να είμαστε ανοιχτοί, να ξεπερνάμε σύνορα και να αναζητούμε γενικότερες πολιτισμικές συνάντειες. Είναι νομίζω ενδιαφέρουσα η επιλογή και η Ισπανόφωνη λογοτεχνία. Είναι μια λογοτεχνία η οποία αναπτύσσεται στην Ελλάδα.
μια έτσι λίγο, θα μπορούσα να πω, πρωτότυπη και με μια ερωτηματικά λίγο θεματική, που είναι το πλήθος είναι όταν θα μας έχει λίγο τεχνική την ιστορία. Προσπαθήσαμε να κάνουμε έτσι μια υπέρβαση και να πάμε να συνεχίσουμε το δεύτερο με λίγο πιο θεσμικό θέμα, πολύ ενδιαφέρον για τη δημοκρατία του 21ου αιώνα, μετατοπίζοντας το φακό εκεί που είναι η κοιτίδα της δημοκρατίας που μας πολεμήσει τα χρονιά. Η λογοτεχνία έχει πολλά να πει γι' αυτό, είτε μιλάμε για το πλήθος του Ανδρέα Παγιά, είτε μιλάμε για τις ωραίες σελίδες του Ελίας Καρνέλη, είτε μιλάμε για τον Ερίκ Βιλιάρ, που θα έγινε παρόν εδώ στη Θεσσαλονίκη και το οποίο 17 Ιουλίου κυκλοφόρησε μόνο στην Παρασκευή, έχει ακριβώς να κάνει με το πλήθος εκείνο που κατέβηκε αυτόρμητα στην Βαστήλη το 1789, χωρίς αρχηγούς και μαρτυρήθηκε και τέτοιοι κατέβαλε. Θέλουμε να δούμε, να συζητήσουμε με πολλούς ανθρώπους διαφορετικούς και λογοτεχνικά και ιστορικά το ζήτημα αυτό, γιατί και οι Έλληνες ιστορικοί με τους οποίους συζήτησα πολλούς από τον τόπο, στην ελληνική ιστοριογραφία δεν έχει επαρκώς συζητηθεί το αντικείμενο της ιστορίας από αυτή τη σκοπιά. Στο εξωτερικό όλο και κάτι γίνεται, έχουν γίνει πράγματα φυσικά. Και νομίζω ότι θα δημιουργηθούν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, τόσο λογοτεχνικές, όσο και ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές. Πρέπει να πούμε ότι κοιτάει ο Ξάρ προφανώς και προς την επικαιρότητα, με την έννοια ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει τρομερές καταστάσεις και στην Ελλάδα και στην Ισπανία και στην Βόρεια Αφρική και στην Τουρκία και θα έχουμε εκπροσώπους πολλών από αυτές τις χώρες να μας μιλήσουν για όλα αυτά. Θα είναι, ας πούμε, η Τουρκάλα Ασία Ντογάν, θα είναι από την Ισπανία συγγραφής, θα είναι από την Ελλάδα την Γαλλία. Θα έχει, πιστεύω, πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση και την Ευρωαμερικάνη επίσης θα έχουμε αυτό πολλά. Δεν στέκομαι άλλο σε αυτό. Συνεχίζονται οι πολλές εκδηλώσεις. Συνεχίζουμε, όπως είπε και ο κ. Παπαναστασίου, για την δεύτερη χρονιά το κομμάτι λογοτεχνία και μνήμη, προσπαθώντας να θυμίσουμε παλιότερους Έλληνες συγγραφείς που δεν ζουν πια και ομαδοποιώντας τους ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και το πώς βλέπουμε εμείς σήμερα. Έχουμε το φεστιβάλ, τα δύο φεστιβάλ, τα οποία έχουν πια καθιερωθεί, μόνο τεχνών και μετάφρασης. Μετάφραση είναι και αυτή ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της λογοτεχνίας, να το λέμε, γιατί είναι μεταφραστές της αφανής ήρωας της λογοτεχνίας. Έχουμε το κομμάτι της ρεκόρμας που είναι πολύ δυναμικό και ζωντανό. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις. Εγώ αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι με τους 900 όπως ειδικώθηκε από τη ΔΕΣ, έχουμε νομίζω επιτύχει, έχουμε φτάσει στο ανώτερο του ιστοριότου ένα στόχο που είναι ο στόχος να συναντηθούν εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο πίσω από το ραντεβού, να συναντιούνται οι άνθρωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας με τους συγγραφείς, οι διαδρομούν και γενικότερα και να συζητούν μεταξύ τους και με τον εξωτερικό κόσμο φυσικά και με το κοινό. Είναι μια πολύ σπάνια συνάντηση, θα έλεγα εγώ. Δεν συμβαίνει καμία άλλη χρονική στιγμή σε κανένα άλλο σημείο της χώρας. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος και γι' αυτό προσπαθήσαμε τα τελευταία χρόνια να δημιουργήσουμε και πανελληνικά με Έλληνες, ξένους, συγγραφείς, διανομούμενους, πανεπιστημιακούς, ούτως ώστε να συζητάμε, να γίνει κλίμα όλων μας κατά το δυνατόν, σύμφωνα με τις δυνάμεις της αίτησης, να γίνει κλίμα ένας διάλογος ο οποίος είναι διακριτικός από την παράδειγμα. Από εκεί και πέρα, θα έλεγα ότι η έκθεση πράγματι συμφωνήσω με τους πολλαλίσαντες
και με το βήμα του και με την κυρία Χρυσίδου ότι έχει φτάσει σε ένα κύκλο, το οποίο τελειώνει ένα κύκλο εδώ, έχει φτάσει στα όρια τη, νομίζω, με βάση τι σημερινέ συνθήκε, τι σημερινέ χρηματοδοτήσει, τη σημερινή εξήγηση εν γέννη. Χρειάζεται ένα επόμενο βήμα, το οποίο πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Θα πρότεινα ως αρχή να δημιουργηθεί ένα γραφείο αντιδιάλογο. Ένα γραφείο της Αδενίκα, πώς το δίνουμε να βοηθήσει αυτό, να είναι το βήμα. Πρέπει να σας πω ότι είναι πτωχή μας αυτό σε μεγάλο βαθμό και είναι η μισή περίπου από τους ανθρώπους που ασχολούνται αυτή τη στιγμή, που δουλεύουν στην εκπαίδευση, είναι Θεσσαλονική στην πραγματικότητα, είτε ζουν εδώ είτε δεν ζουν. Και ένα know-how πρέπει να μεταβιβάζεται σταδιακά, μεταβιβάζεται και πρέπει όλοι μαζί να δούμε πώς αυτό θα το πάνε παρακάτω. Το δικό μου αίτημα θα ήταν η αίτηση να είναι ένα συγκοινωνία αυτόνομος οργανισμός και προφανώς δεν μπορεί να μην έχει δουλέψει στις αρχές, αλλά να έχει μια σχετική αυτονομία, μια οργάνωση δική και να δουλεύει όλο τον χρόνο και να φαίνεται όλο τον χρόνο στην πόλη. Αυτό βέβαια προϋποθέτει άλλες χρηματοδοτήσεις, άλλα βάζε. Το επόμενο ΕΣΠΑ που περνάει στην περιφέρεια και την κλίμακα οικονομία θα είναι πολύ πιο γενναιόδωρο. Έχω να σας πω ότι οι εκθέσεις στο παρελθόν γινόντουσαν με τα μισά και τα τυφλά λεφτά από ό,τι γίνονται σήμερα. Περάσαμε το πάνω για περίοδο κρίσης. Πρέπει να ξαναδούμε το πράγμα στην αρχή. Εδώ στο σημείο αυτό θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τη Δημόσια και Βουλή που συνέβαλε με τις 25.000 που έδωσε και πέρυσι, τις 25 που έδωσε και φέτος, στο να ξεφύγουμε ένα διάλογο από τη στενότητα των απολύτως απαραίτητων πραγμάτων. Φέτος προσπαθήσαμε κι άλλο, γιατί έχουμε αυτήν την τάση, κάθε χρόνο να προσπαθούμε να τη μεγαλώνουμε, έχει να δεκτείνουμε τις δράσεις, τις στόχους, τις φιλοδοξίες. Για πρώτη φορά, νομίζω, μετά από πολλά χρόνια, είχαμε και άλλες πολιτείες της αιτσιές της ασκορπός του Ελληνικού Πετρελαίου και του Λίγου. Αλλά όλα αυτά δεν αρκούν. Όλα αυτά δεν αρκούν. Χρειάζεται να κάνουμε πραγματικά να το συζητήσουμε και να δούμε. Υπάρχουν τόποι, δεν νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Δεν νομίζω ότι είναι μια μικρή αύξηση που υπάρχουν κόστος, θα μπορούσαμε τα πράγματα να είναι εξαιρετικά καλύτερα. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω για την άκρη, να πω πάνω σε αυτό ότι φέτος χρησιμοποιούμε στο πρόγραμμα και μια αίθουσα εκτός έκθεσης και ΕΚΠΟ που είναι η Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμο για την παρακολουθήσή της. Και πάντα έχουμε στο μυαλό μας την έξοδο στην πόλη. Απλώς όλα αυτά θέλουμε χρήματα και χρόνο. Η έκθεση είναι κρίμα να μένει να περίπτωση στο τετραήμερο αυτό. Φυσικά δεν μπορεί να η ίδια έκθεση να επιτραπεί πολύ χρονικά, γιατί οι εκδότες δεν μπορούν να μείνουν περισσότερο συνήθως. Θα μπορούσε και τους ελάχιστα, θα μπορούσε να επιτραπεί σε μια περίοδο 2-3 εβδομάδων ενός μήνα την δραστηριότητα για επικότερη με εκδηλώσεις στην πόλη, αλλά επαναλαμβάνω ότι προσωπικά θα ερχόμουν η έκθεση να κάνει την εκδηλώση και να δηλώνει την παρουσία της όλο τον χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Θέλω δημόσια να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την ομάδα επικοινωνίας του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και επικοινωνίας του ΔΕΗ της Δυτικής Μακεδονίας και την υπεύθυνη καθηγήτρια, την κυρία Αναστασία Ιακοπούλου, που νομίζω είναι μαζί μας σήμερα. Είναι ακόμα μια συνέπεια με ανθρώπους και ιδρύματα της Βόρειας Ελλάδας. Μας άνοιξε τα μάτια προς αυτό πέρυσι και πάλι ο Κάρος Πρόξενος, που χρησιμοποίησε τη ΛΟΣΔΕ
ΤΕΗ Διοικητική Μακεδονία για την προώθηση στα κοινωνικά δίκτυα. Είδαμε την καταπληκτική δουλειά που κάνανε και τους καλέσαμε να κάνουν φέτος για όλη την έκθεση. Και νομίζω ότι κάναμε τη διαφορά. Είναι ένα τομέα στον οποίο εμείς με τον υπάρχον απεργολικό δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Νομίζω ότι θα βλέπετε ήδη στα κοινωνικά δίκτυα ένα άλλο πρόσωπο αυτή τη έκθεση χάρη σε αυτό το τμήμα το ΤΕΗ. Αυτά προ το παρόν έχω να πω. Ξέρετε, όπως είπε, ότι και για την έναρξη του έτους Ελλάδας Ρωσίας. Αυτό είναι μια διακρατική συμφωνία. Νομίζω ότι η προέλευσή της θα πρέπει να πάμε λίγο πίσω με την κοινή σπίση της Ελληνικής Πρωθυπουργούς στην Ρωσία. Είναι έντονος λογοτεχνίας και γλώσσας. Θα έχει ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον έχει ότι και η Ρώση φαίνεται πρέπει να ξεκινήσει εδώ στη Θεσσαλονίκη, πράγμα που σημαίνει, στην έκθεση δηλαδή, πράγμα που σημαίνει ότι η έκθεση αυτή είναι πλέον ένα τοπικό και τοπικό ορόσημο με διευθυμένες έτσι μιλητές και θα ολοκληρωθεί το έτος αυτό στην έκθεση της Μόσχας το 2020 και το Σεπτέμβριο. Πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν αρκετά πράγματα στη συνεργασία αυτή. Υπάρχει ήδη και ένα πρόγραμμα εκδότηση μεταφράσεων που έχει ξεκινήσει εδώ και μερικού μήνες. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Έχω να πω ότι τα προηγούμενα χρόνια σχεδόν παλιότερα υπήρχε μεταφρασμένη λογοτεχνία στα ρωσικά. Σήμερα δεν υπάρχει. Ελάχιστα βιβλία ελληνικά σε κοινωνική λογοτεχνία στη Ρωσία. Αλλά και στην Ελλάδα κυκλοφορούν κυρίως οι κλασικοί γλώσσες του 19ου και δεν κυκλοφορεί σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Θα είναι λοιπόν αυτή η συμφωνία ένα έναυσμα να υπάρξουν εκδοτικές εργασίες και νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Η παγένεια, η τελετή έναρξη του έτους θα είναι στις 18:30 την Πέμπτη, λίγο πριν δηλαδή την επίσημη αγένεια της έκθεσης, με παριστάμενους και την Υπουργό Πολιτισμού της Ελλάδας, τη κυρία Βεσίνη Κορμπάρ και τον υπουργού της Ρωσικής Πλευράς. Θα ήθελα να πω τέλος ότι είμαστε σε μια αρκετά ευκαιροφόρα στιγμή για το βιβλίο. Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι πριν μερικούς μήνες επανήλθε η ενιαία τιμή στο βιβλίο που θα σώσει τα μικρά βιβλιοπολία και τους εκδότες. Πρέπει να σας πω ότι έχουν χαρτί τα τελευταία χρόνια της κρίσης περίπου τα μισά σημεία πώληση βιβλίου στην χώρα. Και μια τιμή θα βοηθήσει να σωθούν τα υπόλοιπα και ενδεχομένως να αρχίσουν να ψάχνουν ξανά. Είμαστε σε μια στιγμή που αναγγέλθηκε ο νέος φορέας του βιβλίου. Ξέρετε μόνοι ότι υπήρχε το τύπο και το βιβλίο το οποίο καταργήθηκε ενός μνημονίων με μια ευκολία θα έλεγα λίγο απαράδεκτη. Επανέρχεται και πολύ σημαντικό για το βιβλίο αυτό και νομίζω ότι ταυτόχρονα θα αναταθεστεί και ο ρόλος στα διακάτια του ελληνικού ιδρύματος του πολιτισμού, το οποίο και αυτό έχει ανάγκες και στα χρόνια της κρίσης πληρώνεσαι κάποιος από την άποψη προσωπικού μόνη και των προϋπολογισμών. Άρα είμαστε σε μια στιγμή αισιοδοξίας και σε μια στιγμή περίσκεψης επίσης να δούμε πώς μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα από τον χρόνο και μετά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργή για την αναλυτική παρουσίαση. Εγώ θέλω να πω ότι επειδή έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον πρόσωπο του Ιαγέντου του Κιμπρέη, θυμάστε πέρυσι ήταν τιμόμενη, ήταν η καλοκαιρία τιμόμενη συνέντευξη. Θα ήθελα να ζητήσω από τον Κιμπρέη με τον Κουβέντε, ή του δηλαδή να θέσει ω Mais c'est grâce à vous, à votre dynamisme, à la municipalité, et
ουσιαστικά κάθε χρόνο αυξάνεται σε κοινό και σε επισκέπτες και σε δότες και σε συνεργάτες. Και το κερδίσιο του κύριου με το που εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη, τη συνεργάστηκε και με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Το Εσύ το plus important. Que le livre aujourd'hui est un élément à protéger, à promouvoir, de préférence de façon festive, comme vous le faites de mieux en mieux chez vous. C'est très important de protéger et de promouvoir le livre, idéalement dans un χώρο γιορτινό, comme c'est une ελληνική έκθεση. C'est pourquoi, après avoir ouvert le pavillon de la francophonie l'année dernière, nous avons souhaité rester à la hauteur de votre ambition de vous accompagner en proposant un programme de peut-être moins large que l'année dernière, mais en couvrant tous les domaines de l'écrit, philosophie, poésie, littérature jeunesse, le débat d'idées avec des journalistes comme Jean Castromère, un hommage à un grand philosophe, Kostia Sakellos, qui est grec, mais qui a vécu en France et qui est créé en France, le roman policier, et puis le roman tout court, la littérature. Et c'est un grand plaisir et une fierté de vous accompagner dans cette ambition. La France et la francophonie ont toute leur place, même si cette année c'est la langue hispanique, la littérature hispanique qui est à l'honneur. Nous militons pour le multiculturalisme, le multilinguisme, pas pour le seul pour la Thank you.